Αυξάνουν καθημερινά τα περιστατικά COVID σε παιδιά στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, κάτι που προκαλεί συναγερμό στις τοπικές υγειονομικές αρχές για την εξέλιξη της νόσου. Γενικά η παιδιατρική είναι γεμάτη. Έχουμε δύο παιδιατρικές πτέρυγες. Η μία είναι η COVID, έτσι. Έχουμε νοσηλεύσει πάνω από 145 θετικά παιδιά μέσα σε ένα χρόνο. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, έχουμε 5 θετικά και 2 ύποπτα εκεί πέρα. Αλλά δεν μόνο αυτό, είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ιώσεις, οι βροχιολίτες, πνευμονίες. Οπότε και η άλλη πτέρυγα της παιδιατρικής είναι γεμάτη συνήθως απαναπνευστικά. Και είμαστε σε μια κατάσταση λίγο στριμωγμένη. Η λύση που προτείνεται για να αποφευχθεί ασφυξία στην κλινική είναι. Θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα πρέπει και τα περιφερειακά νοσοκομεία να λαμβάνουν λίγο τις ευθύνες τους. Δεν μπορούν να μας στέλνουν συνέχεια ό,τι θετικό βγαίνει χωρίς να έχει πρόβλημα στο νοσοκομείο σε εμάς, έτσι, γιατί αυξάνεται πάρα πολύ ο φορτουλιός και δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε. Σήμερα ξεκινάμε 5 θετικά και 2 ύποπτα και είναι μεγάλη εφημερία για μας. Έτσι. Θα πρέπει να διώξουμε κανένα γιατί δεν έχουν πού να τα βάλουμε. Το νοσοκομείο μέχρι στιγμής μπορεί να δεχτεί περιστατικά COVID. Τι θα γίνει όμως το επόμενο διάστημα που οι κλινικές θα γεμίσουν? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην εφαρμογή ενός γενικότερου σχεδίου αντιμετώπισης κρίσης, το οποίο έχουμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2020. Το έχουμε αναθεωρήσει τον Αύγουστο του 2021. Βρισκόμαστε στην εφαρμογή αυτού. Έχουμε δεχτεί πίεση από την περασμένη Τετάρτη, μεγάλη πίεση, είναι γεγονός, μετά από μία περίοδο πραγματικής ηρεμίας και ισορροπίας που είχε ξεκινήσει από τα τέλη Αυγούστου μέχρι, είπαμε, την περασμένη Τετάρτη. Η πίεση αυτή που έχουμε δεχτεί έχει να κάνει με τις απλές κλίνες COVID κυρίως. Βρισκόμαστε στην ανάπτυξη πιθανόν και της τέταρτης πτέρυγας. Βρισκόμαστε όμως αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι μπορούμε ακόμα να το αντιμετωπίσουμε και βρισκόμαστε πλήρη έλεγχο της κατάστασης.